Με δεδομένη λοιπόν την επιτυχία της θεωρίας του Planck, ο Einstein, το θα έλειπε να λείψει ο Einstein από αυτή την εποχή, πρότεινε ότι το φως θα εκπέμπεται σε μικρά πακέτα ενέργειας. Και αυτά τα που είναι επίσης κρατισμένα, δηλαδή η ενέργεια αυτών των μικρών πακέτων φωτονίων, είναι ανάλογη της συχνότητας και η αναλογία είναι HF. Αυτά τα μικρά πακέτα ενέργειας του φωτός τα ονομάζουμε φωτόνια. Και ένα φαινόμενο, το οποίο επίσης δεν μπορούσε να γνωρίζαμε από την κλασική φυσική, ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Αλλά υπήρχε ένα φαινόμενο που ήταν το φωτοελεκτρικό, και υπάρχει, εξαφανίστηκε, το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, το οποίο η κυματική φύση του φωτός δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Και τι είναι αυτό το φωτοελεκτρικό φαινόμενο? Όταν το φως προσπίπτει πάνω σε την επιφάνεια ενός μετάλλου, εκπέμπονται ηλεκτρόνια. Το φαινόμενο δεν παρατηρείται όταν η συχνότητα ελαττωθεί κάτω από κάποια τιμή. Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων αυξάνεται με την αύξηση της συχνότητας των φωτονίων. Εάν το φως ήταν κύμα, η θεωρία τι θα προέβλεπε? Ο αριθμός των ηλεκτρονίων και η ενέργειά τους θα αυξάνεται με την αύξηση της έντασης. Γιατί? Διότι η ενέργεια σε ένα κλασικό κύμα, η ενέργεια είναι ίση με τι? Ένα δεύτερο κάπα επί χ τετράγωνο. Ή ποιο είναι το μέγιστο? Ένα δεύτερο κάπα επί α στο τετράγωνο. Αυτό είναι το πλάτος. Εντάξει. Λοιπόν, αυξάνει την ένταση, αυξάνει το πλάτος, άρα έχει περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια θα πρέπει να έχουν περισσότερη ενέργεια. Δεν συνέβαινε αυτό. Καθώς έχουμε αύξηση της έντασης ακτινοβολίας που πέφτει πάνω στο μέταλλο, εμείς αντί να βρίσκουμε ηλεκτρόνια με υψηλότερες κινητικές ενέργειες, βρίσκαμε απλά περισσότερα ηλεκτρόνια. Και το δεύτερο είναι, βλέπουμε ότι εδώ στην ενέργεια η συχνότητα δεν υπάρχει, είναι μόνο το πλάτος. Παρ' όλα αυτά τι βλέπουμε πνευματικά, βλέπουμε ότι η συχνότητα έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή υπάρχει μια συχνότητα πέραν της οποίας δεν έχουμε εκπομπή ηλεκτρονίων. Δηλαδή υπάρχει ένα κατώφλι, ένα ελάχιστο. Αυτή όμως η συμπεριφορά μπορεί να ερμηνευτεί πάρα πολύ καλά αν κάνουμε αυτή την υπόθεση ότι το φως, τουλάχιστον αυτό έκανε ο Einstein, ερμήνευσε λοιπόν το φωτοελεκτρικό φαινόμενο πως υποθέτοντας με βάση την ίδια υπόθεση που είχε κάνει ο Planck, ότι υπάρχει κβάντωση όχι μόνο στους ταλαντωτές που είπε ο Planck για τα στερεά σώματα, αλλά και στα φωτόνια. Σε αυτή την περίπτωση η θεωρία αυτή τι θα προβλέπει? Με την αύξηση της έντασης αυξάνεται απλά ο αριθμός των ηλεκτρονίων και όχι η ενέργειά τους. Και αυτό είναι σωστό. Πάνω από μία ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να σπάσει κάποιος ατομικός δεσμός, η κινητική ενέργεια θα αυξάνεται γραμμικά με την συχνότητα. Και γιατί θα συμβαίνει αυτό? Και αυτό σωστό ήτανε και είναι. Γιατί? Διότι ε μας λέει είναι ίσον με HF. Εντάξει. Αυξάνεται η συχνότητα, αυξάνεται η ενέργεια, άρα θα αυξηθεί και η κινητική ενέργεια αυτών των οποίων προκύπτουν. Και τέλος, αυτό που ανέφερε και πριν, ότι υπάρχει ένα κατώφλι συχνότητας κάποτε από το οποίο δεν έχουμε εκπομπή ηλεκτρονίων ανεξάρτητα από την ένταση, και αυτό σωστό. Η θεωρία των φωτονίων υποθέτει ότι κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά ένα φωτόνιο. Η γραφική παράσταση κινητικής ενέργειας με τη συχνότητα δίδεται από αυτή εδώ. Υπάρχει λοιπόν ένα κατώφλι και καθώς αυξάνεται η συχνότητα πέραν από αυτό το κατώφλι, τι βλέπουμε? Ότι έχουμε μία γραμμική εξάρτηση. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Πώς είναι η ενέργεια ενός φωτονίου? Υπολογίστε την ενέργεια ενός φωτονίου για κιανού χρώματος, δηλαδή λάμδα 450 νανόμετρα στον αέρα ή στο κενό. Εφαρμόζουμε τον Einstein, μας λέει ότι είναι HF. Η συχνότητα με τι είναι ίση? Με ταχύτητα ως προς μήκος κύματος.
Ομένως, ενέργεια HF ή H σε δια λάμδα, κάνουμε αντικατάσταση και βρίσκουμε ότι η ενέργεια είναι 4,4 επί 10 εις τη μείον 9 τζουλ. Έχει και στο βιβλίο, δεν ξέρω να το βάζουμε εδώ σημείο, σας το βάλω εγώ ήδη εδώ. Είπαμε τα τζουλ για να μετατραπούν σε EV, που είναι μια πολύ πιο εύχυση μονάδα για εμάς τους χημικούς. Η σχέση είναι ότι ένα EV είναι 1,6 επί 10 εις τη μείον 19 τζουλ. Και αυτό που θα δείτε, μια πολύ, έτσι, ένας πολύ καλός τρόπος για να βρίσκετε την ενέργεια σε EV όταν το μήκος κύματος είναι σε νανόμετρα, όπως ήταν εδώ. Η σχέση λοιπόν, για να βάζω αυτό, είναι 1, 2, 3, 4 δια νανόμετρα. Για την ακρίβεια είναι 1, 2, 4, 0, αλλά και να μην το θυμάστε, άμα θυμάστε 1, 2, 3, 4, εγώ θα σας το πιάσω σωστό. Δείτε λοιπόν εδώ, αν διαιρέσετε κατευθείαν το 1240 διά 450, μας βγάζει 2,76 EV, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο 2,8. Το καταλάβαμε, και αν είναι κάτι το οποίο καλό θα είναι να το έχετε στο μυαλό σας για να μπορείτε να κάνετε τις μετατροπές πολύ εύκολα και γρήγορα. Υπολογίστε πόσα φωτόνια ορατού φωτός εκπέμπει ανά δευτερόλεπτο ένας λαμπτήρας 100 βατ. Υποθέστε ότι ο λαμπτήρας έχει τυπική απόδοση της τάξης του 3%, δηλαδή 97% της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα. Ας υποθέσουμε λοιπόν το μέσο μήκος κύματος είναι τα 500 νανόμετρα. Για το ορατό αυτή θα είναι μια υπόθεση και να μην σας το λέω, αυτό θα μπορείτε να υποθέσετε, ήδη το έχουμε δει δύο φορές εδώ, ότι είναι τα 500 και είναι στη μέση του ορατού φάσματος. Η ενέργεια λοιπόν του κάθε φωτονίου με τον Einstein είναι H επί F, H σε διαλάμβα. Εάν μόνο το 3% της υγείας των 100 Watt μετατρέπεται σε φως, 3% επί 100 Watt σημαίνει ότι έχω 3 Watt, δηλαδή 3 Joule ανά δευτερόλεπτο. Ο αριθμός των φωτονίων λοιπόν που θα εκπέμπει ένα δευτερόλεπτο θα πρέπει να μετατρέψω τα 3 Joule σε φωτόνια. Ο αριθμός λοιπόν των φωτονίων είναι ε δια HF, ε H σε διαλάμβα επάνω. Διαρρώ λοιπόν και βρίσκω ότι είναι περίπου 10 στην 19η φωτόνια ανά δευτερόλεπτο. Ταχύτητα και ενέργεια του φωτοελεκτρονίου. Ποια είναι, παρεμπιπτόντως, το φωτοελεκτρικό φαινόμενο είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη μέθοδος για να κάνουμε ανάλυση της δομής των μορίων και λέγεται φασματοσκοπία φωτοελεκτρονίων, για την οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο εξάμηνο. Ποια λοιπόν είναι η κινητική ενέργεια και η ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου που εξάγεται από μια επιφάνεια νατρίου, το οποίο το έργο εξαγωγής είναι 2,28 EV. Αυτό το έργο εξαγωγής τι είναι, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη συχνότητα, αυτή εδώ η ενέργεια που αντιστοιχεί σε αυτό εδώ το F0, HF0 είναι το έργο εξαγωγής. Ωραία. Τι θα πρέπει να βρούμε, αρχικά πρέπει να βρίσκουμε την ενέργεια των φωτονίων, εάν η ενέργεια είναι μεγαλύτερη από W0 ή όχι. Και για τα δύο. Φυσικά λοιπόν για τα 410, απλά για προπόνηση να το κάνουμε, 1, 2, 3, 4, διά 410. Δηλαδή περίπου 3 EV. Κάτως. Πολύ καλά. Εντάξει, πόσο είναι, ναι, τα 400 μπορούν να το κάνουν. Στην περίπτωση όμως, και πώς θα είναι η κινητική ενέργεια, θα είναι η διαφορά. 3,03 EV μείον 2,28 EV. Βρίσκουμε λοιπόν το υπόλοιπο, τα 0,75 EV είναι αυτό το οποίο περισσεύει. Και πώς θα είναι η κινητική ενέργεια, K ίσον 1 δεύτερο μη επιβέβαιση στο τετράγωνο, και βρίσκουμε πόση είναι η ταχύτητα. Άλλος ένα καλό αριθμό να θυμάστε ότι η μάζα για τα ηλεκτρόνια είναι 5,5 επί 10 εις τη μείον 4 ατομικές μονάδες AMU.
Δηλαδή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αν δουλεύετε με ειδή, θα μπορούσατε να πάει να χρησιμοποιήσετε την σχέση την οποία έχουμε για τα ηλεκτρόνια. Και μάλιστα, σας το δίνω χωρίς απόδειξη, ότι το V για τα ηλεκτρόνια είναι περίπου 60 επί ρίζα ε μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Συγγνώμη, είναι 60... θα σας το πω λάθος τώρα, δεν πειράζει, θα το ρισκάρω. Είναι 60 επί 10 εις την τετάρτη μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αυτό είναι σε EV. Στην περίπτωση εδώ, ότι έχω 0,75 EV, δηλαδή παραδείγματος χάρη μπορεί να δείτε ότι αν ήταν ένα EV θα είχαμε 6 επί 10 στην πέμπτη, έτσι, άρα σωστό είναι, καλά σας το έχω δώσει, 0,75 ρίζα επί 6, 5,1, ναι, 5,1 επί 10 στην πέμπτη, σωστό. Άρα αυτή εδώ είναι μια σωστή είναι εξίσωση για τα ηλεκτρόνια. Εάν ξέρετε την ενέργεια του ηλεκτρονίου σε EV, ο τρόπος που βρίσκεται τη ταχύτητά τους είναι 60 ρίζα ε, αυτό σε EV, επί 10 στην τετάρτη. Για τα 550 νανόμετρα η ενέργεια είναι 2,26 EV, αλλά αυτό είναι λιγότερο, μόλις λιγότερο από τα 2,28 EV, επομένως δεν θα έχουμε εξαγωγή ηλεκτρονίου. Τι λέει εδώ, μας λέει ότι χρησιμοποιήσαμε τη μη σχετιστική εξίσωση για την κινητική ενέργεια. Αν το ΔΕ που προέκυπτε είναι μεγαλύτερο από το 10% του ΣΕ, υπολογισμένος θα ήταν ανακριβής τουλάχιστον κατά τις 100. Όταν όμως χρησιμοποιούμε ενέργειες φωτονίων της τάξης των κάποιων δεκάδων ειδή, να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μη σχετικιστική εξίσωση για την κοινή ενέργεια. Άλλωστε, την θεωρία της σχετικότητας για τις ενέργειες δεν την έχουν χρησιμοποιήσει στο τρέχον μάθημα. Μία χρήση του φωτολογικού φαινομένου είναι σε διάφορες αισθητήρες, φωτοκύτταρα, υπάρχουν άπειρες εφαρμογές, θα σας δείξω και κάποιες στα επόμενα βίντεο. Τώρα, το φωτόνιο πρέπει να κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Πράγμα που μπορεί να συμβεί μόνο εάν η μάζα είναι 0. Έξι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν από τη θεωρία της σχετικότητας. Είναι, το θεωρείτε δεδομένο, σας το δίνουμε. Λοιπόν, επομένως, σε ό,τι αφορά το φωτόνιο, μάζα 0. Έχει ορμή όμως. Έχει ορμή. Και η ορμή δίδεται από την σχέση H δια λάμδα. Γιατί, διότι αν υποθέσουμε ότι από τη θεωρία της σχετικότητας ότι η ενέργεια είναι η ορμή επί την ταχύτητα, η ενέργεια του φωτονίου είναι H επί F, H σε δια λάμδα. Εδώ λοιπόν έχουμε, ανάμεσα ήταν H σε δια λάμδα. Και αυτό λοιπόν διαιρούμε δια σε, τα σε φεύγουν και έχουμε ότι η ορμή είναι H δια λάμδα. Η ορμή λοιπόν των φωτονίων υπάρχει παρόλο που δεν έχουν μάζα. Τώρα πρέπει να αρχίσετε να προβληματίζεστε λίγο για αυτά τα θέματα, αλλά καλωσορίσατε στον όμορφο κόσμο της κβαντικής μηχανικής. Η ορμή λοιπόν του φωτονίου και η δύναμη, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 10 στις 19 φωτόνια που εκπέμπονται δευτερόλεπτο μία λάμπα 100 βατ και είναι όλα εστιασμένα πάνω σε ένα κομμάτι μαύρο χαρτί, τα οποία προωθούνται από αυτό. Υπολογίστε την ορμή ενός φωτονίου και δεύτερον, εκτιμήστε τη δύναμη που θα μπορούσαν να αποκτήσουν πάνω στο χαρτί όλα αυτά τα φωτόνια. Ορμή H δια λάμδα. Κάνουμε αντικατάσταση σταθερά του Planck, πόσο του νομικού σχήματος, 1,3 επί 10 στην 27 κιλά μέτρα δευτερόλεπτο. Αν λοιπόν είχα 10 στην 19 φωτόνια και όλη αυτή η ορμή μεταβαλόταν σε 0. Η δύναμη είναι η μεταβολή της ορμής σαν μονάδα χρόνου. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό συνέβαινε ανά δευτερόλεπτο, που μας δίνει εδώ η ορμή, τότε βλέπω ότι η δύναμη θα ήταν 10 στην μείον 8 νιούτον.
Αν και φαίνεται ότι είναι μια μικρή δύναμη, αλλά μπορούμε να δούμε ότι είναι μια πολύ, αν είχαμε μια πολύ ισχυρή πηγή φωτός, θα μπορούσε να ασκήσει μετρήσιμη δύναμη πάνω στον ήλιο. Αυτή η ιδιότητα, το ότι τα φωτόνια έχουν μια μελιτέα ορμή, είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 6 δέσμες φωτονίων. Δηλαδή, αν έχω ένα μόριο εδώ, έφερω ένα φωτόνιο, σπρώχνω μία δέσμη φωτός από εδώ, μία απέναντι, μία κάτω, μία πάνω, μία, δηλαδή στις καρτεσιανές συνταγμένες από όλες τις διαστάσεις. Τότε στην ουσία, αν ρυθμίσω τις συχνότητες, και με τη συχνότητα τι ρυθμίζω, ρυθμίζω την ορμή ουσιαστικά σε κάθε συνιστόσα. Τότε μπορώ να πετύχω τι, να ακινητοποιήσω αυτό το μόριο ή το άτομο σε ένα σημείο στο χώρο, δηλαδή να μείνει ακίνητο. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε πάρα πολύ κρύα, κρύα άτομα. Φωτοσύνθεση. Στη φωτοσύνθεση, χρωστικές όπως η χλωροφύλλη στα φυτά συλλαμβάνουν την ενέργεια του ηλιακού φωτός και την αλλάζουν σε διοξίδιο του άνθρακα για σε χρήσιμους υδατάνθρακες. Περίπου 9 φωτόνια απαιτούνται για τη μετατροπή ενός μορίου διοξιδίου σε υδατάνθρακες και οξυγόνο. Αν υποθέσουμε το μήκος κύματος, στο οποίο απορροφάει η χλωροφύλλη, είναι 670 νανόμετρα, είναι από την περιοχή 600 μέχρι 700, πόσο αποτελεσματική είναι η φωτοσυνθετική διαδικασία, η αντίστροφη χημική αντίδραση απελευθερώνει ενέργεια 4,9 ιδί αναμόριο του διοξιδίου του άνθρακα που παράγει. Η απόδοση είναι η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται δια της πραγματικής ενέργειας που απορροφάται επί 9 φορές την ενέργεια HF του φωτονίου. Γιατί έχω, είναι 9 φωτονική η διαδικασία. Πώς είναι η ενέργεια HF δια λάμδα, πολλαπλασιάζει με το ενέργεια να μας βγάλει όλη την ενέργεια και βρίσκουμε ότι είναι 17 EV. Έτσι η διαδικασία έχει απόδοση 9 EV που κάνει η μετατροπή διά 17, 29%. Θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ αποτελεσματική πηγή η φωτοσύνθεση. Ένα δεύτερο φαινόμενο το οποίο μας έδειξε ότι υπήρχε ανάγκη μιας άλλης θεωρίας πέραν της κλασικής μηχανικής ήταν το φαινόμενο Compton. Ο Compton λοιπόν τι παρατήρησε, είδαμε ότι υπάρχει το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Αυτό λοιπόν που παρατήρησε είναι ότι αν χρησιμοποιούσε ακτίνες χ πάνω σε ένα υλικό, παρατήρησε ότι η σχεδιαζόμενη ακτινοβολία, δηλαδή είχε κάποιο ένα μέταλλο παρασκάρι και το χρησιμοποιούσε καθεφτάκι για να κάνει ανάκλαση των ακτίνων, παρατήρησε ότι η σχεδιαζόμενη ακτινοβολία είχε μήκος κύματος λίγο μεγαλύτερη από τον προσπίπτουσα. Και η εξάρτηση με τη γωνία της σκέδασης δινόταν αυτή εδώ τη σχέση. Εμφανίστηκε πάλι μια σταθερά, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η σταθερά του Planck, και γιατί έχει αυτή τη τιμή το 6,26 επί 10 στη 1,34, δεν το γνωρίζω. Διατιμάζει το λεκτρονίο πενταχύτητα. Και φ είναι η γωνία της σκέδασης. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα που ερμηνεύεται από τη θεωρία των φωτονίων και όχι από τη θεωρία των κυμάτων. Έχουμε λοιπόν ένα φωτόνιο που πέφτει, ένα ηλεκτρόνιο που φεύγει σε μια κατεύθυνση και ένα φωτόνιο στην άλλη. Και στην ουσία αυτό το οποίο έκανε ο Compton θεώρησε ότι έχουμε η ενέργεια, η ορμή στην προκειμένη περίπτωση είναι H δια λάμδα και έκανε διατήρηση της ορμής μεταξύ αρχικά τι έχω, H δια λάμδα, μετά τι έχω, την ορμή του ηλεκτρονίου συν H λάμδα τόνος και θα πρέπει αυτά να μου δίνουν την αρχική ορμή. Ορμή πριν, συν ορμή μετά. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Οι ακτίνες μήκος κύματος 0,140 νανόμετρα σχεδάζουν μια πολύ λεπτή φέτα άνθρακα. Ποια θα είναι η μήκος κύματος των ακτίνων τύπου σχεδάζουν στα 0,90 και 180. Εφαρμογή του τύπου λάμδα τόνος, λάμδα συν H δια MC. Η γωνία στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε. Εδώ είναι cosine φι. Όταν είναι 90, το cosine φι είναι 0, άρα κλείνει και στις άλλες δύο περιπτώσεις βρίσκουμε το αποτέλεσμα. Η μέξη λοιπόν μετατόπιση του μήκους κύματος εμφανίζεται στην οπισθοσκέδαση
όταν δηλαδή έχουμε φι ίσον 180, διότι τότε τι έχουμε, cosine των 180 είναι μείον 1, άρα έχω 1 συν 1 γίνεται ένα διπλό εδώ, λάμδα συν 2 φορές, που θα είναι η μέγιστη τιμή με την οποία μπορούμε. Okay. Για τα ζεύγη παραγωγή δεν θα πούμε και επομένως θα κλείσουμε τη σημερινή διάλεξη με κάποια βίντεο που έχουν σχέση με αυτά τα οποία είπαμε. Έχουμε λοιπόν ένα ηλεκτρόμετρο εδώ, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει φορτίο, γι' αυτό βλέπουμε τα αλλάσματα είναι κατακόρυφα. Έχουμε μία λάμπα η οποία εκπέμπει μεγάλο φάσμα και στο υπεριόδες, από το υπεριόδες μέχρι το υπέρυθρο, και έχουμε ένα κομμάτι γυαλί το οποίο απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολή. Φορτίζουμε αρχικά με θετικά φορτία και βλέπουμε τι θα συμβεί όταν προηγουμένως λοιπόν, όταν ήταν θετικό φορτίο, είτε είχαμε το γυαλί μέσα, είτε δεν υπήρχε το γυαλί μέσα, βλέπουμε ότι η ακτινοβολία δεν έχει καμία επιρροή στο σύστημα. Και ο λόγος είναι, γιατί δεν έχει επιρροή, διότι, αυτό το οποίο ψάχνουμε, αν υποθέσουμε ότι το μέταλλο εδώ είχαμε εκπομπή ηλεκτρονίων. Με την εκπομπή των ηλεκτρονίων τι θα συνέβαινε, απλά θα αυξάναμε το θετικό φορτίο, δηλαδή θα είχαμε καμία μεταβολή στο status quo. Όταν όμως φορτίσουμε αρνητικά την πλάκα, σε αυτή την περίπτωση έχουμε περίσσια ηλεκτρονίων. Εδώ τώρα, εφόσον αλληλεπιδρά με κάποια ακτινοβολία, θα μπορεί να έχουμε την ύπαρξη του φωτοελεκτρικού φαινομένου. Τι σημαίνει ότι θα έχουμε εκπομπή ηλεκτρονίων από το ηλεκτρόνο. Αφού λοιπόν θα φεύγουν τα ηλεκτρόνια, τι θα συμβεί στο ηλεκτρόνο, θα αποφορτιστεί. Για να συμβεί όμως αυτό, τι είπαμε ότι προϋποθέτει. Προϋποθέτει ότι έχουμε μία κατόφλη, ένα κατόφλη ενέργεια, δηλαδή μία ελάχιστη συχνότητα. Αυτή, για τα περισσότερα μέταλλα, είναι στην άκρη του ορατού, δηλαδή στο υπεριόδες. Όταν λοιπόν έχουμε το γυαλί μέσα, δεν έχουμε υπεριόδες, άρα δεν αποφορτίζεται το ηλεκτρόμετρο. Όταν βγάζουμε το γυαλί, έχουμε το υπεριόδες και θα παρατηρήσουμε ότι σιγά σιγά θα αποφορτιστεί.
Σαν τώρα τι έχουμε, φορτίζουμε ένα ηλεκτρόμετρο με αρνητικό φορτίο και έχουμε εδώ κάποιες ακτίνες χ. Οι ακτίνες χ τι είναι, είναι ακτίνες με πολύ μεγάλη ενέργεια, δηλαδή πολύ υψηλή συχνότητα, με αποτέλεσμα ότι είναι πολύ αποδοτικές στο να διώχνουν ηλεκτρόνια από τις επιφάνειες και επομένως θα έχουμε τάχιστη αποφόρτιση του συστήματος. Εδώ λοιπόν έχουμε φωτοκύτταρα, πέφτει φως απάνω, παράγουν ηλεκτρόνια, αλλά αντί να τα ηλεκτρόνια να φύγουν εκτός επιφάνειας, τα μαζεύουμε με κάποια καλώδια.